το πρώτο φως της ημέρας. Όλα έχουν πάρει τη θέση που τους αξίζει. Όλα τα ερεθίσματα του ήλιου ελκύονται να βουτήξουν στην καρδιά του ποταμιού και να κυλήσουν, άλλοτε ήρεμα και άλλοτε άγρια, εδώ όπου και τα δύο συνυπάρχουν τόσο αρμονικά στη μεγαλύτερη συστολή της φύσης. Ο Μεσσηνιακός κόλπος υποδέχεται στην αγκαλιά του το μεγαλύτερο ποτάμι του νομού και ο ποτάμιος Θεός, ο Πάμισος, που αναδύεται με ορμή στον υδάτινο ορίζοντα στις εκβολές, τιμά τις αναφορές του Στράβωνα και του Παυσανία. Με τα φυσικά αναχώματα των βράχων στις εκβολές και της αμμουδιάς, που συνεχίζει να φτιάχνει το ανάγλυφο της ιστορίας του ποταμιού, τα χρώματα, μαζί με τα πουλιά, αρχίζουν να ζωγραφίζουν επάνω στις φυσικές πτυχές του Παμίσου. Στο γαλαζοπράσινο τοπίο, όλα αρχίζουν να παίρνουν μια ροή όπως κυλούν τα νερά του μεγαλύτερου ποταμού της Μεσσηνίας. Ένας γλαφυρός συνδυασμός που γλυκαίνει το μάτι του επισκέπτη σαν καθρεπτίζονται στα νερά του διαδρομές στο μεγαλύτερο πρωταγωνιστή του Μεσσηνιακού κάμπου. Η πορεία μας στα 22 του χιλιόμετρα ξεκίνησε. Σαν μια γραμμή στο χάρτη της Μεσσηνίας, σχεδόν ευθεία, λιασμένη από το χρόνο στο πέρασμά του από το Δήμο Μεσσήνης, το ποτάμι τέριαξε απόλυτα με την περιοχή. Με τον ήλιο οδηγό τους, τα νερά από τα κανάλια κυλούν και δίνουν ζωή. Η κρατέστερη εκδοχή για τον Πάμισο είναι πως το όνομά του έχει προελληνική και αμετάφραστη προέλευση και υιοθετήθηκε από τα ελληνικά φύλλα που κατέβηκαν στην Μεσσηνία, τα οποία τελούσαν στις πηγές του γιορτές.
ταυτόσιμο με την εξέλιξη της πόλης που έκανε συνάρτησή της το φυσικό αυτό αξιοθέατο. Η Μεσίνη, τόσο άρρηκτα συνδεδεμένη με τον ποταμό Πάμισο, ακουμπά στα νερά του με την αγροτική παραγωγική οικονομία της περιοχής να έχει άμεση εξάρτηση. Ένα από τα στοιχεία που αποτελούν σημείο αναφοράς για τον Πάμισο είναι η βλάστηση. Ένας ακατέργαστος συνδυασμός ανάμεσα σε αγκάθια και άνθη. Το άγωνο γίνεται όμορφο στη φυσική εξέλιξη των πραγμάτων. Σε ένα πολύχρωμο τοπίο, μια διαρκή συνάντηση με τετραγωνισμένες εκτάσεις, κτήματα καθορισμένα, έτοιμα να υποδεχθούν την καθοδηγούμενη ροή του Παμίσου και να ζωντανέψουν καλλιεργητικά. Ο ποταμός γίνεται πρωταγωνιστής στην πλούσια μεσσηνιακή πεδιάδα, την Μακαρία Γη. Με τη δύναμη του νερού, ο Πάμισος αποτελεί ένα σημείο αναφοράς στα δίκτυα άρδρευσης. Το νερό κάνει το ταξίδι του στη γη και δίνει σε αυτή σαν μια βροχή δύναμη στον κάθε σπόρο και καρπό. Οι γέφυρες που συναντά κανείς στον Πάμισο δεν αποτελούν απλά σημεία διέλευσης, αλλά ένωσης περιοχών. Η γέφυρα του Παμίσου αποτελεί το τοπόσημο εκείνο που ο Δήμος Μεσίνης υποδέχεται τον κόσμο και η διέλευση από αυτή είναι ένα φυσικό συστατικό αναγνώρισης. Το ποτάμι συνεχίζει απρόσκοπα τη δυναμική του πορεία, περνώντας κάτω από το τσιμεντένιο διάζωμα και τη σιδερένια σύνδεση στις δύο πλευρές, που στο παρελθόν εξυπηρετούσε τη διέλευση του τρένου.
Οι εποχές του χρόνου διαδέχονται η μία την άλλη και έχουν μάθει να υποκλίνονται στο ποτάμι. Στο πέρασμα από το φθινόπωρο στο χειμώνα, τα σύννεφα κάνουν την εμφάνισή τους και το τοπίο παίρνει μία άγρια ομορφιά. Ο χρόνος κυλάει επάνω στη ροή του ποταμού, την ώρα που τα παρόχθια δέντρα υποκλίνονται και αυτά. Κλάσεις γεμίζουν τον επισκέπτη που σε κάθε σημείο μπορεί να προσεγγίσει και να συναντήσει εικόνες και στιγμές που μένουν χαραγμένες. Τα νερά στο φράγμα δίνουν βουή στην ανάσα του φυσικού τοπίου και ο ήχος της ορμής έρχεται να θυμίσει την αξία του παμίσου. Thank you.
Λίγο πριν το φράγμα του Παμίσου στον Άρη, μια πανέμορφη ποταμολίμνη δημιουργείται και το πράσινο τοπίο αρχίζει να ενισχύει τα στοιχεία της σπάνιας χλωρίδας και πανίδας που συναντά κανείς κατά το μήκος του ποταμού. Στον Πάμισο, ο φυσικός πλούτος με λιμναία και παραποτάμια χαρακτηριστικά αναδεικνύεται από το ότι έχουν εντοπιστεί 9 είδη ψαριών γλυκού νερού, 125 είδη πουλιών και το σπάνιο θηλαστικό βίδρα που αναφέρεται με το αρχαιοελληνικό όνομα Κοινοπόταμος. Τα φύλλα ταξιδεύουν στα νερά του Παμίσου και το πρωινό στον Άγιο Φλόρο είναι τέτοιο που ακόμη και οι λιβελούλες θα σταθούν οπωσδήποτε κάθε μέρα στα νούφαρα για να υποκληθούν στις πηγές του ποταμού. Στις πηγές μπορεί κανείς να συναντήσει πολλά ενδιαφέροντα υδρόφυλλα, σημαντικά και σπάνια είδη. Άλλωστε, όλη η χλωρίδα γύρω από το ποτάμι μοιάζει με ένα τελείωτο μοσαϊκό που αποτελείται από πλατάνια, διάφορες ιτιές, ασημόλευκες, λίγες στελιές, λιγαριές, πικροδάφνες και αγριοκάλαμα. Μέσα σε αυτά, οι λάτρεις διακρίνουν τα νούφαρα, την υδροχαρή κίτρινη ήριδα, ένα σπάνιο λωτό, τον κρόκο και μία ξεχωριστή ορχιδέα.
αρμονικά δεμένα όλα με το ανθρώπινο στοιχείο, οι πηγές αποτελούν ένα από τα σημεία αναφοράς του παμίσου. Από τις πηγές και το σημείο που έχει αναπλαστεί, ξεκινά την αφετηρία του ο ποταμός, με την σύγχρονη του κήτη να τη θασεύεται. Συναντά κανείς και την παλαιά Κίτη που τρέχει παράλληλα με τον Πάμισο και φτάνει μέχρι τις γέφυρες της Βαλήρας. Του Παμίσου σε σχήμα φιδιού τον κάνουν να πατά από την γεωγραφική ενότητα του Δήμου Καλαμάτας στην κύρια βάση του στο Δήμο Μεσίνης, με την οποία είναι και συνυφασμένος. Η διαδρομή από ψηλά γεμίζει από τα αυλάκια και τα αρδευτικά κανάλια. Στην απόλυξή τους, τα νερά του Παμίσου βρίσκουν διέξοδο στη θάλασσα, σε ανοίγματα που αγκαλιάζουν και την είσοδο για τη μοναδική παράκτια ζώνη της παραλίας της Μπούκας. Κύλησε γρήγορα και η πορεία προς τη θάλασσα πέρασε μέσα από έναν φυσικό σχηματισμό. Τα νερά έφτασαν στο συνηθισμένο ταξίδι τους μέσα από τον Πάμισο, στον Μεσσηνιακό κόλπο, και όλα έχουν στηθεί όπως τους αξίζει να είναι.